Δεν που είχε ένα ισχυρό πιστεύω μέσα του, εγώ του λέω μπράβο. Από εκεί και πέρα, μπράβο που είσαι καθαρός. Μπράβο που το πιστεύεις, μπράβο που είσαι εκεί. Τώρα, αν να πας στην κόλαση του παράδεισο, αν είσαι σωστός, τέλειος, δεν με νοιάζει. Όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι. Ό,τι και αν πιστεύουν, από τη στιγμή που το πιστεύουν δυνατά, σημαίνει δύναμη θέλησης, δύναμη εκπομπής, δημιουργική δύναμη. Έτσι δεν είναι. Το τιμούν την ψυχή τους, έτσι δεν είναι. Κάνουν αυτό που λέει η ψυχή τους. Το τιμούνε. Αν κάνουν αυτό που λέει η ψυχή τους, θα είναι ευχαριστημένοι λοιπόν. Και η ίδια η ψυχική θέληση τους δίνει μέσα τη δύναμη να αντέξουν όλα αυτά τα πράγματα. Άλλωστε τα είχαν λιποψυχήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κάθε μία επανάσταση, έτσι, πρέπει να γίνεται επειδή μέσα μας κυριαρχεί η ιδέα και όχι ο φόβος. Καταλαβαίνετε λοιπόν όλες τις επαναστάσεις που έχουν γίνει, ότι κάνουν άτομα που μέσα τους κυριαρχούσε η ιδέα. Όχι οι βολεμένοι με τον φόβο, αυτοί που είχαν να φάνε. Έτσι δεν είναι, ή η ανάγκη ή η ιδέα. Αυτό το πράγμα κυριαρχεί κάθε φορά. Και ένα άλλο που θέλω να πω, ότι αν δεν έχεις θάρρος, ξέχνα τα όλα. Αν δεν έχεις θάρρος, ξέχνα κάθε αναβάθμιση. Δεν υπάρχει αναβάθμιση χωρίς θάρρος. Νομίζω ότι όλοι αυτοί που λέμε ο Ιησούς, ο Βούδας, δεν είχαν θάρρος. Νομίζω ότι δεν ήταν άντρες που αντιλαμβανόντουσαν το φόβο και τον νικήσανε. Νομίζω ότι δεν ήταν παιδάκια που τους δίνανε φάπες. Νομίζω ότι τίποτα παιδάκια που ήταν εκεί μόνο στα διαβάσματά τους, χαζά, που δεν τους μιλάει κανένας και περνάγανε οι άλλοι και τα πειράζανε. Νομίζω ότι δεν είχαν κυριαρχήσει στο χώρο τους. Ο Σοκράτης νομίζω ότι δεν ήταν από τους καλύτερους μαθητές και ότι φοβόταν και έτρεχε όταν γινόταν επίθεση από τους βάρβαρους και τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι όλα αυτά που έχουν βγάλει, ότι ήταν αυτά τα αθώα πλασματάκια που επειδή μίλησαν για αγάπη, δεν μπορούσαν να κυριαρχήσουν πάνω τους και να κυριαρχήσουν στον χώρο τους και να έχουν την ατομικότητά τους. Νομίζω ότι η αγάπη είναι να κάθομαι να θυσιάζομαι τσάμπα. Νομίζω ότι όταν είπε ο Χριστός, άλλαξε και το άλλο μάγουλο όταν σε χτυπάει κάποιος, εννοούσε κάτσε να τρως χαστούρια σαν ηλίθιος. Είπε δείξε και την άλλη όψη σου. Δείξε και την άλλη όψη σου, τη δύναμή σου. Αναγκαστικά αμυντικογενή, αλλά όχι να κάθεσαι να τρως χαστούρια σαν ηλίθιος. Και οι πονηροί άνθρωποι της μεγάλης, σε παρένθεση θετικότητας, ξεκινήσαν και πάνω στον κόσμο, έτσι, που ήταν μη αναβαθμισμένος, υπνοτισμένος, τι, άτσε να τρως χαστούκια σαν βλάκας. Υπάρχει περίπτωση? Όχι. Γιατί ακόμα σας ξαναλέω, και αν ήσουν τόσο πολύ θετικός, η ίδια η θετικότητά σου, έτσι, θα πρέπει να είναι κάτω από μια αποστολή για να φτάσεις αυτό το σημείο να τρως χαστούκια, έτσι, να φέρεις ένα μεγαλύτερο καλό. Για να γίνεις παράδειγμα για κάποιους. Είσαι σίγουρο ότι ο καθένας είναι το παράδειγμά του να γίνει μάρτυρας? Είσαι σίγουρο ότι όλοι εμείς είμαστε στην κατάσταση εκείνη της απόλυτης, θα λέγαμε, ιερότητας, ώστε να κάτσουμε να θυσιαστούμε στη μέγιστη αγάπη, καθόντας και πέφτοντας, θα λέγαμε, έτσι σαν τους τρελούς, για να σκοτωθούμε? Νομίζω ότι δεν έχει αξία η ζωή. Αξία μπορεί να έχει η ιδέα καμιά φορά, έτσι. Αλλά άλλο να το κάνεις χωρίς να φέρεις αποτέλεσμα και άλλο να το κάνεις για να φέρεις το μέγιστο αποτέλεσμα. Θυσία χωρίς ένα μέγιστο αποτέλεσμα είναι τσάμπα εργασία. Είναι μια επανάληψη. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι άλλο το θέμα αυτό που λένε της αγάπης και άλλο να έχεις θάρρος να κρατάς τους ανθρώπους εκεί που πρέπει για να μην σε καβαλήσουν. Νομίζετε όλοι αυτοί οι βούδες χριστοί και αναπαθισμένοι όταν άτομα που λέγανε yes men σε όλους, ότι τρέχανε πίσω από όλους, όταν ο Χριστός και έκανε τον Ερυθρό Σταυρό και έτρεχε να γίνει σαν τη Μαρία Τερέζα και τέτοια πράγματα να τρέχουν να βοηθάνε? Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του αποστολή. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει τη δική του αποστολή και ξέρει λοιπόν ο ίδιος ο μοιημένος πότε και πώς θα φέρει το μέγιστο καλό. Αλλιώς δεν θα ήταν σοφός, θα ήταν απλά θετικός. Όταν λοιπόν εμείς έχουμε τη σοφία, ξέρουμε ότι κάθε αρετή, αν δεν χρησιμοποιείται με σοφία, θα φέρνει μικρότερο από το μέγιστο αποτέλεσμα θετικότητας. Κάθε φορά λοιπόν ένας σοφός θα ενεργοποιηθεί και θα μπει σε ένα σενάριο μόνο αν είναι αυτό το μέγιστο καλό. Όταν δεν είναι το μέγιστο καλό, θα αποταυτιστεί και θα γίνει παρατηρητής. Έτσι λοιπόν πρέπει να έχεις τη σοφία, πότε η δική σου εισβολή σε ένα σενάριο, έτσι, θα πρέπει να φέρει ένα μέγιστο αποτέλεσμα και πότε να κρατηθείς απ' έξω θα φέρει πάλι μέγιστο αποτέλεσμα.
Όλα αυτά τα πράγματα σας τα λέω γιατί ο άνθρωπος έχει μπερδευτεί πάρα πολύ, γιατί έχει ακούσει τόσα πολλά πράγματα για αγάπη και νομίζω ότι η αγάπη είναι να κάθεσαι και όποιος σου λέει ότι να είναι να κάθεσαι και να του λες ναι και ότι σου ζητάει να το κάνεις. Δεν είναι αυτό το πράγμα η αγάπη. Αυτό είναι ανοησία. Αυτό είναι συναισθηματισμός. Πρέπει να ξεκινήσετε να καταλαβαίνετε ποιο είναι η ποιότητα. Αγάπη χωρίς σοφία. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή πρέπει να μπει κάποιος λόγω της εμπειρίας του, έτσι, και να καταλάβει λοιπόν. Το αποτέλεσμα πάντα μας δείχνει, ο πόνος πάντα μας δείχνει. Αυτό οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και όταν μιλάει μέσα το εγώ τους, κάθονται και τα αποκωδικοποιούν έτσι, σου λένε όλα τα πράγματα τα λένε αγάπη, όλα τα πράγματα τα λένε έτσι. Και κάθονται και παραπονιούνται και όταν έρχεται η σειρά τους, εκείνη η ώρα τους λένε έλα εδώ, γιατί δεν κάνεις αυτό που σε ευχαριστεί, νιώθουν αδύναμοι. Και μετά έρχεται η δικαιολογία, δεν πειράζει, εγώ θα πάω στον παράδεισο, έτσι μου είπε ο Χριστός, έτσι κάνουν αυτά τα πράγματα. Και έχουν ρίξει όλο τον κόσμο σε ένα παραμύθι, γιατί ο Χριστός ποτέ δεν είπε έτσι, με αυτή την έννοια. Γιατί ο Σοκράτης ποτέ δεν είπε έτσι, με αυτή την έννοια. Είναι δυνατόν αν δεν έχεις μάθει λοιπόν να κρατάς την ατομικότητά σου, να χειραγωγήσεις τον εαυτό σου, να κάτσεις λοιπόν να κρατάς εκείνη την δύναμη μέσα σου και να τη σπαταλάς. Αυτόματα τι σημαίνει αυτό, ότι είσαι κάτι. Νομίζω ότι αν ο Χριστός ήταν εκείνο το είχε μια άλλη αποστολή να είχε λεφτά, θα τα σπαταλούσε όλα, δεν θα ήξερε πώς και πού και τι. Γι' αυτό γίνεται και με τις ενέργειες. Λοιπόν, δεν γίνεται να είσαι λοιπόν απλά θετικός, όπως όπως λένε άλλοι, φως. Πρέπει να ξεκινήσεις να μάθεις πώς να χειρίζεσαι το φως. Και όταν δεν έχεις μάθει να χειρίζεσαι την αρνητική δύναμη πρώτα, της αποκοπής, της ατομικότητας, πώς είναι το να μάθεις τη θετική που είναι πιο δύσκολη. Άρα λοιπόν ξεκινάμε λοιπόν και φέρνουμε κάποιες αλήθειες στον κόσμο για να ξεμπερδευτεί από μέσα του και να αρχίσει να παίρνει μέσα του έτσι τα ενία. Και όπως γράψει την άλλη φορά, να ξεκινήσει λοιπόν και να θυμώσει. Γιατί του έχουν πει μη θυμώνεις, μη θυμώνεις αρνητικά. Θύμωσε όμως θετικά. Συγχρονίσου με την πραγματικότητα που λες, δείξε το πραγματικό εαυτό σου, ξυνονισή σου θετικά. Και πες εγώ αυτό είμαι. Θετικά, δεν χρειάζεται πάνω σου μισείς να σκοτώσεις τον άλλον. Θετικά αποστασιοποιήσου από αυτό που βλέπεις που δεν είναι της δόνησής σου. Έτσι. Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα καινούριο τρυπάκι τώρα, έτσι, της καινούριας θεματικής συνείδησης που μας λέει ότι κάθε τι έχουμε τη δυνατότητα να το χειριστούμε θετικά. Κάθε τι έχουμε τη δυνατότητα να το πάρουμε και να το χειριστούμε θετικά. Γιατί έχουμε αυτή την ικανότητα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε καμιά φορά πότε είμαστε αδύναμοι, έτσι, και πώς λόγω της αδυναμίας μας, τι μας κάνουνε, μας μεγαλώνουν τον συναισθηματισμό προβάλλοντάς τον σαν αγάπη. Όμως ο συναισθηματισμός δεν είναι αγάπη, είναι αγάπη χωρίς σοφία θα λέγαμε, που δεν είναι αγάπη, είναι συναισθηματισμός, είναι του εγώ που φέρνει πολυκότητα, που φέρνει πόνο. Άρα φύγετε από το συναισθηματισμό. Καταλάβετε λοιπόν, είναι άλλο συναισθηματισμός και άλλο το αυτόματο, το πιο μεγάλο το συναίσθημα. Όταν φύγετε από το συναισθηματισμό, θα δείτε πώς θα φύγει από μέσα σας η κατάκριση, που είναι ένα μέρος του συναισθηματισμού. Πώς θα φύγει αυτό που λες ενοχικότητα, που είναι ένα μέρος του συναισθηματισμού. Και εμένα καμιά φορά πόναγε η ψυχή μου που ερχόντουσαν από εδώ πέρα και έβλεπα όλους αυτούς τους μετανάστες που δεν έχουν να φάνε, να κάνουν, να δείχνουν και ζητάγανε τα παιδάκια έτσι να τους δίνω κάθε φορά ελεημοσύνης και τα πράγματα. Όποτε έχω συνεισφέρω εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Τώρα πλέον είμαι ακέραιος. Θα περάσει μία φορά, 10 φορές μπορώ να μην του δώσω αναλόγως πώς θα νιώσω εκείνη την ώρα και να δω τι γίνεται. Και μπορεί άλλες φορές που με ρεσεύουν να τους δώσω. Αλλά δεν θα με πιάνει ο συναισθηματισμός κάθε φορά να κρίνομαι ενοχικά επειδή ο άλλος διάλεξε την πραγματικότητα. Εκεί έρχεται πάλι η σοφία μέσα μας και ξέρουμε πότε πρέπει να βοηθήσουμε τον άλλον και πότε τον αφήσουμε να στηριχτεί στα πόδια του. Εκεί έρχεται η σοφία. Ούτε να τους πετάξουμε απ' έξω, αλλά ούτε και να τους έχουμε αναθρεμμένους σαν ζητιάνους. Πρέπει να καταλάβετε πώς πρέπει τον άλλον να του δώσουμε εκεί που πρέπει τη βοήθεια και με τι να του τραβήξουμε τη στράτα για να περπατήσει μόνος του. Πολύ σημαντικό. Γι' αυτό πάντοτε έρχεται η σοφία. Γι' αυτό λέγανε παν μέτρων άριστον οι αρχαίοι Έλληνες. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρχή σοφίας, γιατί η σοφία είναι το μέτρο. Πάοντας σε κάθε επίπεδο λοιπόν, τι πρέπει να πετύχουμε, το μέτρο. Γιατί σε κάθε επίπεδο το μέτρο τι είναι, το μέγιστο όφελος της κάθε διάστασης μας.
είτε λέγεται χρήμα, είτε λέγεται ύλη, είτε λέγεται πνεύμα. Πάοντας στις καρδιάς που υπάρχουμε και έχουμε επικεντρωθεί, πρέπει να βρούμε το μέτρο. Πώς, καλοί μου άνθρωποι, αν δεν έχουμε γνωρίσει τα άκρα. Πώς, λοιπόν, και θα κλείσω, με ένα ωραίο έτσι ρητό που δεν είναι δικό μου, το είδα, αλλά με το που το είδα μου μείνε και λέει κάτσε, θα το δώσω στους ανθρώπους, αυτά το είδα ξένα σε μια επιγραφή. Έλεγε, ας μην οριοθετείς τις προκλήσεις σου, αλλά να προκαλείς τα όρια σου. Α, θα το γράψω αυτό. Το γράφω ήδη. Ναι. Λοιπόν, γράφτο και αυτό, γιατί στην πραγματικότητα σου δείχνει ότι πώς μπορείς να αναπτυχθείς, κατάλαβες, αντί να μένεις κλεισμένος, έτσι, σε ένα κύκλο πεπιθήσεων, έτσι, δικό σου, με σύνορα. Και με αυτό, λοιπόν, τελειώνουμε. Έχετε